Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι 6 από τους 7 κατηγορούμενους για την υπόθεση παράνομης κατασκευής και διάθεσης αρωμάτων διαφόρων επώνυμων εταιριών, τα οποία διακινούνταν σε επαναλλαδικό δίκτυο τουριστικών καταστημάτων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, με το συνήγορο υπεράσπισης ενός εκ των μελών της εγκληματικής ομάδας που φαίνεται να έχει ηγετικό ρόλο, να υποστηρίζει ότι η φύση των κατηγοριών στο πλαίσιο της προανάκρισης είχε στοιχεία υπερδιόγκωσης και πως η υπόθεση μέχρι την εκδίκασή της θα έχει λάβει την πραγματική της διάσταση. Οι κατηγορίες ήταν λίγο διεγκωμένες και υπερβολικές κατά κάποιο τρόπο, αλλά η ποινική δίωξη συνήθως έτσι γίνεται. Δίνεται ένας πιο διευρυμένος χαρακτήρας ποινικός, ώστε να δοθεί ευκαιρία να ψαχθεί πολύπλευρα και σε όλες τις διαστάσεις της υπόθεσης. Το Συμβούλιο, βέβαια, όταν θα έρθει, θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει και θα τη φέρει στις σωστές τις διαστάσεις. Προσωπικά πιστεύω ότι οι πλαστογραφίες και αυτά τα πράγματα και οι κακουργηματικές πλαστογραφίες και η χρήση κακουργηματική, η χρήση πλαστών και τέτοια πράγματα, όλα αυτά θα πάνε περίπατο αυτό. Ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα θα βρεθεί αύριο ο 7ος κατηγορούμενος, ο οποίος συνελήφθη στην Αθήνα και είναι ο διευθύνων σύμβουλος εταιρείας που προμήθευε με πρώτες ύλες για την παρασκευή των αρωμάτων. Όταν ένα πράγμα έχει έστω την ετικέτα της Chanel, για παράδειγμα, και κάνει 150-200 ευρώ, όταν πας και του το δίδεις με 2 και με 3 και με 4 ευρώ, έχει πλήρη συνείδηση ο καταναλωτής ότι αυτό το οποίο αγοράζει είναι ψεύτικο, είναι απομίμηση, δεν είναι γνήσιο. Επομένως, καμία παραπλάνηση δεν πραγματοποιείται μέσα από αυτή την απλή συναλλαγή. Βεβαίως, παραμένουν τα δικήματα της χρήσης ξένου σήματος κτλ. Της μη επιτρεπόμενης χρήσης ξένου σήματος κτλ. Του απομιμητικού αυτού του σήματος. Αλλά αυτά όμως είναι πλημελήματα σε σχέση με το όλο φάσμα της ποινικής δίωξης. Οι έρευνες πάντως των αστυνομικών αρχών που έφεραν στο φως την υπόθεση εκτάθηκαν σε Ηράκλειο και Αττική. Κατά τη διάρκεια τους, μάλιστα, εντοπίστηκε αποθήκη σε περιοχή του Ηρακλείου, στην οποία είχαν εγκαταστήσει εξοπλισμό και τη χρησιμοποιούσαν ενός παρασκευαστήριου απομιμήσεων αρωμάτων. Στο χώρο αυτό βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1.179.018 γυάλινες συσκευασίες επώνυμων εταιριών, 1.200 λίτρα εθυλικής αλκοόλης, 997.103 καπάκια, 997.103 βαποριζατέρ, 799.175 κουτιά συσκευασίας, 352.000 ετικέτες επώνυμων εταιριών, αλλά και χρηματικά ποσά σε διάφορα νομίσματα όπως 635.000 ευρώ, γουάν Κίνας, δολάρια Καναδά, λέι Ρουμανίας, λίρες Τουρκίας, δολάρια Χονγκ Κονγκ, αλλά και επιταγές συνολικού ποσού που ξεπερνούσε τις 300.000 ευρώ. Σοκάρει μεν από μια πλευρά ο όγκος των προϊόντων αυτών, των μη γνησίων κτλ., αλλά στην πραγματικότητα από άποψη ποινικής αξιολόγησης, τα πράγματα είναι περίπου, κατά την ταπεινή μου άποψη, σε ένα επίπεδο πλημελημάτων. Με αφορμή τη συγκεκριμένη υπόθεση και την έκτασή της, φαίνεται ότι άνοιξε και πάλι η στόχευση ενίσχυσης του ΣΔΟΕ με αύξηση του αριθμού ελεγκτικού δυναμικού, που φαίνεται ότι δρομολογείται άμεσα, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα κενά επιχειρείται να καλυφθούν και ακόμη μέσα στον Ιούλιο αναμένονται οι πρώτοι 50 ελεγκτές με απόσπαση από άλλες υπηρεσίες. Είναι αρνητικές αυτές της μορφής εμπορίου, προϊόντα μαϊμού κάθε μορφής, και θα ήταν καλό ο μηχανισμός στην κατεύθυνση αυτή να λειτουργεί κατασταλτικά με τον πιο σκληρό τρόπο.